Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της Δημοτικής Κίνησης και Κεντριακής Συμμαχία όλες και όλους και κυρίως που μας στήριξαν με την ψήφο τους και μας έδωσαν τη δυνατότητα να εκπροσωπηθούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο από την 1η Γενάρη του 2024. Εμείς ως παράταξη στοχεύσαμε να υπάρξει μία διαφορετική εναλλακτική πρόταση όσον αφορά τη διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων με βασικό κριτήριο την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των δημοτικών αγαθών και υπηρεσιών. Η στόχευσή μας αυτή δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας και μας κατέταξε από ό,τι δείχνουμε μέχρι στιγμή στα αποτελέσματα στην 5η θέση των συνδυασμών για τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίο Νήσου. Είναι γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες για τη συγκρότηση του συνδυασμού μας, αφενός μεν διότι καθυστερήσαμε πάρα πολύ στη συγκρότηση του συνδυασμού, ξεκινήσαμε τέλη Ιουλίου αρχής Αυγούστου, αφετέρου είχαμε ένα μεγάλο κενό, τουλάχιστον σε 15 δημοτικές κοινότητες δεν είχαμε υποψήφιους. Αυτό προφανώς μας στήθησε εκλογικά. Θεωρούμε πως το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων είναι αρνητικό για την αυτοδιοίκηση. Την αποκέντρωση και τη δημοκρατία. Η κυρίαρχη επιλογή στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας δύο παρατάξεων από τον χώρο της δεξιάς σε συνδυασμό με την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα επιβάλλει τις επιλογές της στην αυτοδιοίκηση, είναι μια εξέλιξη που θεωρούμε ότι θα βλάψει σοβαρά τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συνδημότες μας ότι εγώ και οι συνεργάτες μου θα εξακολουθήσουμε να είμαστε παρόντες για να προωθήσουμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε τις πολιτικές και προγραμματικές μας θέσεις. Θέλω να συγχαρώ με την ευκαιρία τους υπόλοιπους 4 δημοτικούς συνδυασμούς που είχαν μεγαλύτερη εκλογική αποδοχή από εμάς. Εγώ προσωπικά και ο συνδυασμός μας, παρότι δεν κατορθώσαμε να πετύχουμε το ευθέο και το αναμενόμενο από τους εμάς τους ίδιους εκλογικό αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής αντίληψης και αντιμετώπισης των πραγμάτων, θα είμαστε παρόντες. Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε να γίνουμε περισσότερο γιατί υπάρχει μια σημαντική μαλλιά ώστε να επιχειρήσουμε να ζυμώσουμε την ανατροπή του σημερινού, φραγμένου, παρεκκλεισμένου, διαπλεκόμενου, πελατειακού και αναξιόπιστου τοπικού πολιτικού σκηνικού. Κύριος στόχος μας ήταν, είναι και θα είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας του κερκυραϊκού λαού με ευθύνητα, αξιοπιστία, αξιοπρέπεια και συνέπεια. Σας ευχαριστώ όλες και όλους.